Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων βαπτίσας και της εν της μη ζωήν χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos Anesti ek nekro thanato Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν το ευθυνήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας εις βασιλεύση κατά βαβάρων δρούμενος και τόσον πιλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, που υψωθήσεν το σταυρό, εκουσίως τη επωνύμω σου και την πολιτεία του συγκριμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον αντί δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας κορυγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την σύνοχο ειρήνη αγίτη των τρόπεων. Την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρόσθεση εφοβρά και κατέσκην τεμή παρήδης αγαθή τα συγκεσίες ημών πανήνη και θεοτόκεν. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρενώθεν την νίκην. Διότι ετεκεστώνται ον μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός, καλό μεγαλεός σου, διόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Again, let us pray for all the devout and orthodox Christians. Lord, have mercy, Lord, have mercy. Έτι διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μεθοδίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. For you are a merciful and loving God, and to you we give glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
now and always and forever and ever. Amen. In the name of the Lord, Father, bless. Glory to the holy and consubstantial and life-giving and undivided Trinity, always, now and forever and to the ages of ages. Amen. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύδησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδέ, Κύριε, αντιλήπτορ μου, ή δόξα μου και υψώναν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από ρημυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθέμενών μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησα αν μη και επεστήριξα σε πεμέν την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έθιν ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και η έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητος και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ή κοφός ουκ ήγον και ως ή άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος ή άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, ακούσει Κύριο Θεός μου. Ό,τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευστήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντάς μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπουμε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνσή του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και το ονόματί σου αρώτας χειράς μου. Ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι ανεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις τη δέησή μου.
ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδεια ίγγισε. Προσελογήσιν μετά το κατεβενόν των Ισλάκων, εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντον με εν λάγο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετριωσμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξυπορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένησε εν αποπτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχοιράς μου. Μην της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση, μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αληθεία σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου υγεί επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προστάσισε. Είναι αντί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απεμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεδάραξαν με, εγκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλου πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις τη θέησή μου. Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε έως αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσήμανα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος ουγιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ή. Ούκ κατά τα σονομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδοκιν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σονομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς έσμεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται επί των έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ούδιο και οθήσετε ενώπιόν σου πάν ζών. Ότι καταδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής, εν ως νεκρούς αιώνους. Και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χειράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδροσή. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου ότι ποιήσει ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, είναι και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου εμείν. Οίκουσόν με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Οίκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και οίκαι στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθομεν. For heavenly peace and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεήθομεν. For this holy house and all who enter it with faith, reverence and godly fear, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μεθοδίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντος του κληρού και του λαού του Κυρίου δεήθομεν. For our country, the President and all in public service, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city and parish, for every city and land and the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεήθομεν. For those who travel by land, sea and air, for those who are sick, those who are suffering, and or in captivity, Lord, help those who are suffering from the virus that we are enduring today, and all those who are fighting against it, and for their safekeeping, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ τουριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθομεν. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, in your grace. Lord, have mercy. Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Zoin Charis Amen.
persons and all of your consented glory to you now and always and forever. And ever. Amen. When the women with Mary had come before dawn and they found that the stone had been rolled away from the sepulchre, they heard from the angel, "Why do you seek among the dead as a mortal man the one who exists in everlasting light? See the grave close in the sepulchre. Run and proclaim to the world that the Lord has risen and put death to death, for he is the Son of God who saves the human race." Και ενδάφω καθήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης πρεγξάμενος, χαίρεται και της εις αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσβούσι παρέχον ανάστασιν, ότις πεσβούσι παρέχον ανάστασιν. O Lady, full of grace divine, you ever grant to me your grace's waters, which are gushing forth continually from your never-failing spring beyond understanding. You gave birth to God, the Logos, inexplicably, so I pray you that your gift of grace refreshes me, that I may cry to you, "Rejoice, water of deliverance! Rejoice, water of deliverance!" Άχραντε Θεοτόκη, τεκούσα αργήτος πατρός των προαιώνιων λόγων, πλατινών μου το στόμα σε μη, συνεσπέρουσα με πρόστον των έθενων, ως ανεθυμίσω σε, τραυγάζω τη πηγή σου ταύτα. Χαίρε πηγή καρμονής αλήκτου, χαίρε ροή καλονής αρήτου, χαίρε νοσημάτων παντίων κατάλυσης, χαίρε πατημάτων ποικίλων κατάκρισης, χαίρε ρήτρων διδέστατων υγειάζοντους πιστούς, χαίρε ήδωρ χαριέστατων της νοσούσι πολλαπλώς. Χαίρε νάμα σοφίας αγνωσίαν εξαίρων, χαίρε κράμα καρδίας αμβροσίαν προρέρων, χαίρε κρατήρ του μάνα ζωήρητε, χαίρε λουτήρ και νέκταρ θεώρευστε, χαίρε πορθμόν ασθενίας δικνίσα, χαίρε φλογμόν αρρωστίας σβενίσα, χαίρε ίδωρ σωτήριον, χαίρε ίδωρ σωτήριον. Την 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Ελισάβετ του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάββατος Στρατιλάτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πασικράτους και Βαλεντίωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Νέωνος, Λεοντίου, Λογκίνου και Εταίρων Τεσσάρων. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Δούκας ο Μυτιλιναίος και Ράπτης ο εν Κωνσταντινόπολη μαρτυρίσας κατά το 1564 ζών εκθαρής τηλιούτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο εν Μαγνησία μαρτυρίσας κατά το άψος 1776 σφοδρός την πατινστής τηλιούτε. Η Παρασκευή της Διεκαινησίμου εορτάζουμε τα εγκαίνια του Ναού της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών και Θεομήτωρος της Ζωηφόρου Πηγής, έτη δε και μνίαν διούμεθα των εν τούτο τελεσθέντων υπερφυών θαυμάτων παρά της Θεομήτωρος. Μάνα Σιλοάμ και στο Άν Σολομόντος, πηγήν κόρη συν εμφανώς πας της βλέπει. Τετησίς μητρός πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ού κοίταμεν. Το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δι μας, θανάτο θάνατον όλεσεν. Σταυρών γάρι πομίνας δι μας, θανάτο θάνατον όλεσεν. Σταυρών γάρι πομίνας δι μας, θανάτων θάνατων όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκιν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλαος, λέλεος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκιν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλαος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκιν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλαος. On April 24th we commemorate devout Saint Elizabeth the Wonder Worker. On this day we also commemorate the holy martyr Savas the Commander. On this day, we also commemorate the holy martyrs Pasikratis and Valentine. On this day, we also commemorate the holy martyrs Evsevios, Neon, Leondios, Longinos, and four others. On this day, the holy neo-martyr Dukas of Mytilene, a tailor who witnessed in Constantinople in 1564, died after being flayed alive.
The holy neo-martyr Nicholas, who witnessed in Magnesia in 1776, died after being severely beaten. On Friday of Bright Week, we celebrate the dedication of the Church of our Most Holy Lady Theotokos, namely the Church of the Life-Bearing Fount. We also remember the ineffable miracles that were performed in it by the Mother of God. Everyone sees in your fount, O Maiden, Manna, Siloam, and Porch of Solomon. By the intercessions of your Mother, O Christ God, have mercy on us. Amen. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God. Apart from you, we know no other. We call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ, for behold, through the cross, joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection, for having endured the cross for us, he destroyed death by death. Jesus, having risen from the grave, as he foretold, has granted us eternal life and great mercy. Jesus, having risen from the grave, as he foretold, has granted us eternal life and great mercy. Jesus, having risen from the grave, as he foretold, has granted us eternal life and great mercy. Ananas, Anastasios ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκάρθανα του προσωήν, και εκείς προς ουρανόν Χριστός ο Θεός, ημάστι ευήβασεν επί νίκιον Αδόντας. Come and let us drink a new drink, not one marvelously issuing from a barren rock, but one that Christ from the tomb pours out in corruption's very source, for we are established in him. Epitis dias philakis othei gora savacum, Stito metimon che dignito, paes foron angelon dia prisios legonda, simeron sotiria to cosmo, otian esti Christos os pando dinamos. Arising at dawn very early, instead of ointment a hymn let us offer unto the Master, and then we shall clearly see Christ the Son of Righteousness, causing true life to arise for us, to arise for us all. Κατ' ήλθες εν εις κατωτάτης της γης, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πετερημένων Χριστέ και τριήμερος, ως εκείθους Ιωνάς εξ ανέστης του τάφου. The same one who delivered the lads from fire, becoming a mortal man, suffers in the flesh, and by his passion he arrays mortal nature with majesty free of all corruption. The only God of the fathers, blessed and supremely glorious. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Αυθύκλητη και Αγία ημέρα, ημία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρις εστί πανηγύρεων, εν η ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Μεγάλινον ψυχή μου τον θελουσίος, παθώντα και τα φέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκ τάφου. Φωτίζω, φωτίζω, είναι η νέα ιερού.
Ιερουσαλήμ. Η αρδόξα Κυρίου έπισε ανέθινε, χωνεύεν ειν και αγαλουσίον, σύνε αγνή τέρ που Θεοτόκε, εν διε γέρση του τόκου σου. O my soul, magnify Christ, who is the giver of life and who rose from the grave on the third day. Be illumined, illumined, O New Jerusalem, for the glory of the Lord has arisen over you. Dance now for joy, Zion, and exult, and you be merry, O pure Theotokos, at the arising of the one you born. Christos to kenon pascha to zotiton tima annos teluerum in amartian vosmus. Ορθίας, ορθίμνης, ορθικητά της οθονής, με τη μόνα ψευδόσκα επιγύλωες εστέ, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι η πιστή αγκύραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλώνεθα. Today creation all is exultant and rejoices, for Christ has arisen and Hades was despoiled. O Pascha, the great and most sacred Passover of Christ, you the wisdom and logos and the power of God, grant that we may more distinctly partake of you on that day that has no evening in your kingly rule. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ειδατών απάντων κόρη υπέρχεται αγνήτης πηγής του το είδος, εμφανώς φορούμενον απαλλαγήνος ημάτων δεινών και τα στοιχές άπασαν την ρώσιν ως υπερφύσιν και όμενον. Μοστ όλοι Θεοτόκος σέβας. Behold, we all see now the new Siloam of your spring, which, O Virgin, delivers people from infirmities. Eyes of a man who was blind are restored. We, in addition to life, are receiving good health and vigor continually. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ιερός συζητούντες, προστράμεθεν η πηγή, η αρχόνη Παρθένος ενικήτω ηνατή, σκύρτα πιστών και φρένου πλητής, ούτως χρή έξιστο τεμένη, την αμοιβήντον της αιών, both now and forever and to the ages of ages. Amen. The water of your spring is exalted higher than the sky, and its streams permeated all the oceans of the earth. It is indeed the ambrosia of the soul, nectar of the faithful, and honey from the rock, and manna that rains down on us. O angelos evoati ke charitomeni, agni parthene chere ke paline rochere, όσος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου. Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλέμ, η
Σαρ δόξα Κυρίου, έπισε ανετήλε, χορεύεν ειν και αγαλουσίον, σίδε αγνίτερ που Θεότο και εν διεγέψη του τότου σου. The angel cried aloud to the lady full of grace, Rejoice, O pure virgin, and again I say rejoice, your son has truly risen from the grave on the third day. Be illumined, illumined, O New Jerusalem, for the glory of the Lord has arisen over you. Dance now for joy, Zion, and exult, and you be merry, O pure Theotokos, at the arising of the one you bore. Christos anesti ek nekron thanato, thanaton patis asketis endis mimasis o incharis amenos. Christ is risen from the dead by death, trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos anesti ek nekron thanato, thanaton patis asketis endis mimasis o incharis amenos. Jesus, having risen from the grave as he foretold, has granted us eternal life and great mercy. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαρκύπνος αισός νύχτος, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, αδάμε γύρας έκτορας, και καταργήσας θάνατον, πάσχα της αυταρσίας του κόσμου σωτήριον. Lady, you are indeed a spring of living water for us all. By touch alone you wash away the grievous illnesses that plague our bodies and our souls alike. Christ is that saving water which you have poured forth on us.
ημνής, σι πρέπει ημνος τότε. Της κρίμα έγγραπτον δόξα έστε πάση της οσής αυτού. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, praise God and his saints, praise him in the firmament of his power. Sovereign Lord, your burial has opened paradise to thy human race. And now redeemed from corruption, we extol you, our God, who has risen. Have mercy on us. Venite acton epites dinas dies artu, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Συν Πατρί και Πνεύματι, Χριστόν ανυμνήσον εν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και προς αυτόν εκδόμεν, σοι ζωή υπάρχεις ημών και Αναστάσεις, ελέησον ημάς. Neonis, praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. O Christ, as it was written, you rose the third day from the resurrecting our primal Father with yourself. For this the race of mankind extols your resurrection.
with sacred anthems, glorifying you. En ite apton en imbano che coro, en ite apton en cordaes che organo, ildor totis pigis, sotirion iparchi, pasitis astenus, si proseltem onen pisti, che carin arisometam. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals, let everything that breathes praise the Lord. This verifying well of the immortal fountain provides a flood of healing that never is exhausted to those who come with faith and love. Exirexato icardiam ulogon agathon, lego et gota erga muto basili, ron nisitas psychas to inortis parthenu, it on pathonen lipis, prostramonen ticami, et ultos apoplinonen. The Most High sanctified his tabernacle. Now does that sacred jar pour out in great abundance the manna from the fountain that ever flows to those who request, come all and draw from it. Ana. Αναστήτω ο Θεός και δια σκόρπι στήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού αυτών. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε, Πάσχα καινών Άγιον, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, Πάσχα άμμονον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν το παραδείσι σου ανοίξαν, Πάσχα πάντες αγιάζον Χριστούς. As smoke vanishes, so let them vanish, as wax melts before the fire. Come now from that sight, O you women and heralds of good news, and say to Zion, receive from us the joyful tidings of the resurrection of Christ. O Jerusalem, the exultant, dance and leap for joy, for you have witnessed Christ the King, coming forth as a bridegroom from the sepulchre. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Εμμυροφόνοι γυναίκες όρθρου καθέως, επιστάσει προς το μήμα του ζωδότου, εύρων άγγελων επί των ήθων καθήμενων, και αυτός προσδεξάμενος αυτές ούτως έλεγε, τη ζητήτη των ζώντα μετά των νεκρών, τη θρηνήτε των άπαρτων ως εν τώρα, απελθούσε κηρύξατε εις αυτού μαθητές. This is the day the Lord made, let us greatly rejoice and be glad therein. Pascha of delight, Pascha, the Lord's Pascha, a Pascha of venerable has risen for us,
Pascha, with joy let us embrace one another. Pascha, the ransom from sorrow. Today, from the sepulchre, Christ emerged resplendently as from a bridal chamber, and the women he filled with joy, saying, proclaim this to the apostles. Annas, doxa patri. Trampling down upon the earth.
Sophia. Blessed are you, Christ, our God, always, now, and forever, and to the ages of ages. Amen. May firm, Lord, our God, the holy and pure faith of the pious Orthodox Christians, together with the holy Church and this city forever. Amen. Be illumined, illumined, O New Jerusalem, for the glory of the Lord has arisen over you. Dance now for joy, O Zion, and exult, and you be merry, O pure Theotokos, at the arising of the one you bore. Christ has risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Father, bless. May he who rose from the dead, Christ, our true God, through the intercessions of his oh, pure and all immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy glorious and praiseworthy apostles, of the holy glorious and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, of the holy and righteous ancestors of Lord Joachim and Anna, of Saint Elizabeth, the wonder worker, whose memory we celebrate today, and of all your saints, have mercy on us and save us, for his good and loves humankind. Let us forgive everything for the resurrection, and thus let us cry aloud, Christos Anesti. Christos Anesti. Christ is risen. Truly he is risen. Christos Anesti. Christos Anesti. Δόξα τη Αγία αυτού θρήμερο έγερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων βατίσας χέν της μη ζωής χαρισάμενος. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων βατίσας και της εν της μημασίν ζωήν χαρισάμενος. Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos Anesti ek νεκρών θανάτων θανάτων βατίσας και της εν της μημασί ζωήν χαρισάμενο. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε,
For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρατον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. For our Father and Archbishop Methodius, for the Honorable Presbyterate, for the Diaconate in Christ, and for all the clergy and people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. For favorable weather, for the abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Υπέρ πλεόντων, υπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν. For our deliverance from all affliction, wrath, danger and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Lord our God, whose dominion is incomparable and glory incomprehensible, whose mercy is immeasurable and love for mankind ineffable, look upon us and upon this holy house in your loving kindness and grant to us and to those who pray with us your abundant mercy and compassion. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλαλάξατε το κοινείο πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκους σώτεψον ημάς. Sing out to his name, give glory to his praise. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Ipate to Theos, poverata erga su, des presbies tis Theotokos, otepsos onimas. Let all the earth worship you and sing to you through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord,
Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Lord our God, save your people and bless your inheritance. Protect the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power and forsake us not, who have set our hope in you. For yours is the dominion and yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. God be gracious to us and bless us. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Epiphanet of prosoponaclu epimaschera iseimas. That we may know his way on the earth, your salvation among all the Gentiles. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Εξομολογήσας το σαν Σιναή ο Θεός, εξομολογήσας το σαν Σιναή πάντες, σώσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. O only begotten Son and Logos of God, being immortal, you condescended for our salvation to take flesh from the holy Theotokos and ever Virgin Mary, and without change became man. Christ our God, you were crucified and conquered death by death, being one of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit. Save us. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν αυτό προσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. As smoke vanishes, so let them vanish, as wax melts before the fire. Christ
Christ is risen from the dead by death, trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Ούτως απολούνται οι μαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι ζήτοι και οι εφραντήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισαμένος. This is the day the Lord made, let us greatly rejoice and be glad therein. Christ is risen from the dead by death, trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Sophia Orti, en ecclesias, ευλογείτε τον Θεόν, Κύριο εκ πηγών Ισραήλ. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ψαλλώντας ειν Αλληλούια. Ανέστη, Christ is risen from the dead, by death trampling down. Through the intercessions of all the Pope and all the saints and all the priests throughout the ages. O Theotokos, your church is like the garden of paradise,
since it pours out healings and cures like ever-living rivers. We come to it with faith, and we draw strength and eternal life from its water. Through you, who are the spring that received life himself, for you intercede with Christ, our Savior, who was born from you, and you entreat him to save our souls. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος ο Θεός ημών, και την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένος επί θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, καθημένος επί των χειρουργείων πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλέσσι Θεού, επάνω με θρόνου γλώρια και ευθύνων με θρόνου, επάνω με σερβούν, always now and forever, στους αιώνας των αιώνων. Χριστό. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων του Ανάγνωσμα.
Πρόσχομεν. Εν τες ημέρες εκείνες, Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν εις τον ιερόν επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και της ανήρχο λός εκκυλίας μητρός αυτού, υπάρχουνε βαστάζεται. Όν ετήθουν καθημέραν προς την κτήρα του ιερόν Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε, βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής, προσδοκόντι παρά αυτόν λαβή. Είπε δε Πέτρος, αργύριον και χρυσίον που υπάρχει. Ο δε έχω, του τόση δίδων. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε. Παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά και εξαλόμενος έστιν και περιεπάτη. Και εισήλθε συν αυτής εις το ιερόν, περιπατών και αλόμενος και ενών των Θεών. Ειρήνη σύν. O Lord, your work shall be magnified greatly. You made all things in wisdom. Bless the Lord, O my soul. Wisdom. The reading is from the Acts of the Apostles. Let us be attentive. In those days, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of those who entered the temple. Seeing Peter and John about to go to the temple, he asked for alms. And Peter directed his gaze at him with John and said, Look at us. And he fixed his attention upon them, expecting to receive something from them. But Peter said, I have no silver and gold, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong, and leaping up he stood and walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Peace be to you. And to your spirit, alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο κατέβει ο Ιησούς εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας και έγις ειν το Πάσχα των Ιουδαίων. Και ανέβη εις Ιερουσαλήμ ο Ιησούς και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βοάς και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους και ποιήσας
φραγέλιον εξ κοινιών, πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τα τε πρόβατα και τους βοάς και των κολυβίστων εξεγεί το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε και της τας πριστεράς πολλούσιν είπεν. Άρατε ταύτα εντεύθεν μη πείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμποριού. Εμνίστησαν δε οι μαθητέ αυτού ότι γεγραμμένον εστίν. Ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεται με. Απεκριθήσαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα πεις. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς. Λύσατε των ναών τούτων και εν τρίσιν ημέρες έκαιρο αυτών υπονούν Ιουδαίοι 400 και εξ ετέσιν οκοδομήθη ο ναός αυτός και εσύ εν τρίσιν ημέρες εγέρης αυτών. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού, ότε ούν οι γέρτοι εκ νεκρών εμνίστησαν οι μαθηθέ αυτού, ότι τούτο έλεγε και πίστευσαν τη γράφη και το λόγο, ο είπεν ο Ιησούς. At that time, Jesus came to Capernaum with his mother and his brothers and his disciples, and there they stayed for a few days. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons and the money changers at their business, and making a sheep of a whip of cords, he drove them all with the sheep and oxen out of the temple. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. You shall not make my father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal of your house will consume me." The Jews then said to him, "What sign have you to show us for doing this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he spoke of the temple of his body. When, therefore, he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. Glory to you, O Lord. Glory to you. Thank you.
Κύριος υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη συντόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. No one bound by carnal desires and pleasures is worthy to approach, to draw near, to minister to you. The King of glory, for to serve you is great and awesome even for heavenly powers. Yet because of your ineffable and immeasurable love for mankind, you impossibly and immutably became man. You, as the master of all, became our high priest, and delivered unto us the sacred service of this liturgical sacrifice without shedding of blood. Indeed, Lord our God, you alone reign over the celestial and terrestrial, born aloft on the cherubic throne, Lord of the seraphim and King of Israel, the only holy and resting among the holy ones. I now beseech you, who alone are good and inclined to hear, look down upon me, your sinful and unprofitable servant, and cleanse my soul and heart of a wicked conscience. Enable me by the power of your Holy Spirit, clothed with the grace of the priesthood, to stand before your holy table and celebrate the mystery of your holy and pure body and your precious blood. I come before you with my head bowed, and I implore you, turn not your face away from me, nor reject me from among your children, but make me your sinful and unprofitable servant, worthy to offer these gifts to you, for you are the one who is both, who both offers and is offered, the one who is received and is distributed, O Christ our God. And to you we offer up glory, with your Father who is without beginning, and your all-holy, good and high-priest Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Ete cherubim mystikos iconizontes, και τις όποιο τριάδιν των τρισάγιων ομπροσάρουντες, πάσαν εν βιατική από τα μεταμέρινα, ως τον βασιλέαν των όλων υποδεξόμενων, τις αγγελικές αοράτους, το ρηφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Let us who mystically represent the cherubim, and who sing the thrice holy hymn to the life-creating Trinity, now lay aside all worldly care, so that we may receive the King of all, who is invisibly escorted by the angelic hosts. Alleluia, alleluia, alleluia. Ita cherubim mystikos iconizontes, che riso opio triadito, trisagion imon prosanontes, passan in viatiche apotome tamerinan, oston vasilean ton olon ipodexomeni, αγγελικές αοράτους του ρηφορούμενο, τάξε συν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. O God, be gracious to me, a sinner, and have mercy on me. O
Ο Θεός ελάστη τιμή το αμαρτωλό και λύσω. Ο God be gracious to me, a sinner, and have mercy. Brothers and sisters, let us love those who love us, and let us love those who hate us. Βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember us all in his kingdom, both now and ever, and to the ages of ages. May the Lord our God remember us all in his kingdom. Who is invisible. Escorted by the angelic, Σωμέντην δέησιν ημών το Κυρίο. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Andi lavus oson eleison, ke diaphylaxon imas o Theos, tis I charity. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. Agnello diginis, piston odigon, filaca ton psychon, keton simat somaton imon, para tu Kyriou, et isometha. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. Grant this, O Lord.
τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Then we may complete the remaining time of our life in peace and repentance. Let us ask the Lord. Grant this, O Lord. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, you alone are holy. You accept the sacrifice of praise from those who call upon you with their whole heart. Even so, accept from us sinners our supplication and bring it to your holy altar of sacrifice. Enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices for our own sins and the failings of your people. Deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may be well-pleasing to you, and that the good spirit of your grace may rest upon us and upon these gifts here presented and upon all your people. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εισήν το Παναγίο, και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση, peace be to you all. And to your spirit. Αγαπήσομεν αλλήλους in ανομονία ομολογήσομεν. Let us love one another, that with oneness of mind we may confess. Father, Son, and Holy Spirit. I will love you, Lord, my strength. The Lord is my foundation, Trinity, my refuge, and my deliverer. One in essence and undivided. The doors. In wisdom, let us be attentive. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου προσχομεν, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνη στησίαν εν έσεον. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αγάπη του Θεού και Πατρός και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάνος κόμεντας καρδίας, let us lift up our hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks unto the Lord. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. It is proper and right to hear you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship you in every place of your dominion. For you, O God, are ineffable, inconceivable, invisible, incomprehensible,
existing forever, forever the same, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. You brought us out of nothing into being, and when we had fallen away, you raised us up again. You left nothing undone until you had led us up to heaven and granted us your kingdom which is to come. For all these things we thank you and your only begotten Son and your Holy Spirit. For all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed on us. We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from our hands. Even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim and the seraphim, 6 feet many eyes soaring aloft upon their wings. Τον επινίκιον ύμνον άδων τα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός, εγγύης δόξησου. Holy are you, most holy, and your only begotten Son, and your Holy Spirit. Holy are you, most holy, and sublime is your glory, which you love your world, you gave your only begotten Son, so that everyone who believes in him should not perish but have eternal life. When he had come and fulfilled for our sake the entire plan of salvation, a night in which he was delivered up, or rather when he delivered up for the life of the world, he took bread in his holy pure bread, his sons, and gave thanks and blessing. He hallowed and broke and gave it to his holy disciples and apostles, saying, Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών, take it. This is my body which is broken for you, for the remission of sins. Amen. Likewise, after partaking the supper, he took the cup, saying, Διέτ εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της κοινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for spiritual worship without shedding of blood, and we beseech and pray that you send down your Holy Spirit upon us and upon these gifts you have presented, and make this bread the precious body of your Christ, and that which is in this cup the precious blood of your Christ, changing them by your Holy Spirit. Amen, amen, amen. So that they may be for those who partake of them, for vigilance of soul, remission of sins, communion of the Holy Spirit, fullness of the kingdom of heaven, boldness before you, as for judgment or condemnation. And then we offer you spiritual worship for those who have reposed in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and for every righteous spirit made perfect in the faith. Σι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου. Ο Θεός ημών. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας. For Saint John the Prophet, forerunner and the Baptist of the Holy Glorious and most praiseworthy Apostles, for Saint Elizabeth, the wonder worker whose memory was celebrated in all your saints, through whose supplication visit us, O God, in the world who will fall asleep in the hope of resurrection to eternal life. Grant them rest, O our God, your light, your countenance to switch. Again we beseech you, Lord, in the world of Orthodox bishops, who rightly teach the word of your truth, the presbyter, the diaconate in Christ, and every priestly and monastic order. Again we offer you this spiritual worship for the whole world, for the Holy Catholic and Apostolic Church, and for those living pure, reverent lives, for civil authorities and forces, granted and governed in peace, Lord, so that in their tranquility we truly may live calm and serene lives in all piety and virtue. Amen.
δόξα Κυρίου επίσε ανέτηλε Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μεθοδίου, ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατ' ειρηνέχει, και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit now and forever and to the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our God, who loves mankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Lord, have mercy. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. We entrust to you, loving Master, our whole life and hope, and we beseech and pray and implore you. Grant us to partake of your heavenly and awesome mysteries from this sacred and spiritual table with clear conscience for remission of sins and forgiveness of transgressions, the communion of the Holy Spirit, the inheritance of the kingdom of heaven, and boldness before you, not unto judgment or condemnation. And grant us, Master, with boldness and without condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pater limon, mendis uranis, agias tito to nomasu, el fetui vasiliesu, genitito to telimasu, os en ranoke pepistis, don arton imondon epiusion, dosi min simeron, και άφεση μην δω εφηλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά λύσε εμάς από του πονηρού. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Peace be to you all. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Τα
Ασκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνω μεν, let us bow our heads unto the Lord. We give thanks to you, invisible King, who by your boundless power fashioned the universe, and in the multitude of your mercy brought all things from nothing into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads before you, for they have not bowed before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, O Master, make smooth and beneficial for us all whatever lies ahead according to the need of each. Sail with those who sail, travel with those who travel, heal the sick, physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Hear, O Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling place and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us, you who are enthroned with the Father on high, and are present among us invisibly here, and with your mighty hand grant communion of your most pure body and your precious blood to us, and through us to all your people. O Theos, elasti dimito amartoloke leison me. O God, be gracious to me, a sinner, and have mercy on me. O Theos, elasti dimito amartoloke leison me. Proschomen tagia tis agis, the holy gifts for the holy people of God. One is holy, one is Lord Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. The Lamb of God is a portion, but not divided, eaten yet never consumed, but sanctifying those who partake of it. Jesus Christos, Nikos, the fullness of the Holy Spirit. Blessed is the fervor of your saints, always, now, and forever, and to the ages of ages. Amen. The fervor of the Holy Spirit. I believe and confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, and more than indeed, in knowledge or ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, I approach for divine communion, O Maker, burn me not as I partake, for you are fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor I will give you kisses, did Judas. But like the thief, I confess you, Lord, remember me in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine arrows you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with the light in you, so that living for joy I may magnify your good one, your two comings. How shall I, who am unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare enter into the quiet of chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment. And being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me. As you are the one who loves mankind, in your love, Lord, cleanse my soul and save me. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to my judgment because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body, and the pledge of the life and the kingdom to come. It is good for me to cleave unto God and to place in him the hope of my salvation. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper. I will not speak of the mystery to your enemies, nor I will give you kisses, dear Judas. But like the thief, I confess you, Lord, remember me in your kingdom. O Theos, elasti dimito amartoloke leison me. O God, be gracious to me, a sinner, and have mercy on me. O Theos, elasti dimito amartoloke
eleison men. Brothers and sisters, forgive my sins. Behold, I approach Christ, our King and our God. Anthony, the unworthy presbyter, receives the holy body of our Lord and Savior Jesus Christ for the remission of my sins and for life everlasting. Amen. Behold, I approach Christ, our King and our God. And again, Anthony, the unworthy presbyter, receives the holy blood of our Lord and Savior Jesus Christ, for remission of my sins and life everlasting. Amen. 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 This has touched my lips, has purged my soul and cleansed my sins. Glory to you, God, our hope. Glory to you. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever. In the ages of ages. Amen. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we thank you in the holy resurrection of praise and glorify. For you are our God, apart from you we have no other. It is we call upon your name. Come, all the faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through your cross, joy is coming to the world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection. For enduring the cross for us, he destroyed death by death. Shine, shine on Jerusalem, for the glory of your Lord has dawned upon you. Dance now and be glad, O Zion. And you, O pure Theotokos, rejoice in the resurrection of your Son. So με τα φόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε with fear of God, with faith and love, draw near. Amen, amen. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The Lord is God and has appeared to us. Servant of God Richard receives the holy body of our Lord and Savior Jesus Christ for the remission of sins and for life everlasting. Amen. The servant of God, Michael, receives the holy body and blood of our Lord and Savior, Jesus Christ,
for the remission of his sins, and for life everlasting. Amen. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Save, O Lord, your people, and bless your inheritance. Christ is risen from the dead, by death trampling down the exalted God above the heavens, and the glory be over all the earth. The exalted God above the heavens, and the glory be over all the earth. The exalted God above the heavens, and the glory be over all the earth. Tombs, he has granted life. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πληρωθεί το στόμα ημών εν έσεως, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν σου, ότι ξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, πυρίσον ημάς εν δώσω αγιασμό, όλην την ημέραν μελετώντας την δικαιοσύνην σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουράνιων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηριών, άξιος ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ενισόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. We give thanks to you, Master, who loves mankind, benefactor of our souls, that even on this very day you have made us worthy of your heavenly and awesome mysteries. Make straight our path, fortify us in your fear, guard our life, make secure our steps. Through the prayers and supplications of the glorious Theotokos and of ever-Virgin Mary and of all your saints. Ο της αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεήθομεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιαζών τους επίση πεποίθωτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγιάσον, τους αγαπώντας την ευπρεπίαν του αίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επίσε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου της ηρεύση της άρχου συνημών, το στρατό και πάντι το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και παντόρημα, τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξ σου του Πατρός των φωτών, των φώτων και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν, και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Christ our God, you are the fulfillment of the law and the prophet, you are full of the thousand type plan of salvation. Fill our hearts with joy and gladness, always now and forever, to the ages of ages. Amen. Amen.
Christ is risen from the dead by death, trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos anesti ek necrontan ato thanaton patis asketis endis nimasi zoin caris ameno. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτούθια χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θα... Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων βάτισας και της εν της μίμασι ζωήν χαρισάμενος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουράνιων Δυνάμιων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανηφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρέων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. May he who rose from the dead, Christ our true God, through the intercessions of his all pure and all immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy glorious and praiseworthy apostles, of the holy glorious and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, of the holy and righteous ancestors of Lord Joachim and Anna, and of all the saints, have mercy on us and save us for his good and loves humankind. Let us forgive everything for the resurrection, and thus let us cry aloud, Christos Anesti. Alithos Anesti. Christ is risen. Truly he is risen. Christos Anesti. Alithos Anesti. Glory to his holy resurrection on the third day. We worship his resurrection on the third day. Doxa ti Agia aftou trimero egersi. Proskinumen aftou tin trimeron egersi. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον βαδίσας και της εν της μνήμη νήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων βάτισας και της εν της μίμασιν ζωήν χαρισάμενος. Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos anesti ek nekron thanato thanaton vadis.
εν της μημάσιν ζωήν χάρισα μενός. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Dear brothers and sisters, let us ponder upon the gospel reading from today a little bit in the light of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. These 40 days, going all the way to the ascension of our Lord, we will be saying Christ is risen every single day, even when we send an email or text message or meet each other. Unfortunately, we don't meet each other very often anymore, but when we talk on the phone or otherwise. Christ today in the gospel, very upset with people who had turned the temple in Jerusalem into a place of exchange and trade, tells them that if they destroy the temple, he will build it in 3 days. That's exactly what it means to say Christos Anesti, or Christ is risen. The resurrection of our Lord has brought the human mind and the relationship with God to a new, completely different level. In modern theology, they call it paradigm shift, where people were stuck in one mindset and one way of encounter with one another and encounter with God. And Christ came and brought new paradigm, which we call the New Testament, New Covenant, new relationship with God, new kind of journey. And he called that journey the journey on a narrow path and entrance into the kingdom through the narrow gate. Yesterday in my Gospels Bible study on YouTube and through Facebook, if you are not and haven't seen it, please join me on every day, 11 o'clock in the morning and 7 o'clock at night. We were speaking about the dangers of riches. And we in detail spoke about the fact that it is not the number or the amount of possessions, but our relationship with our possessions that excludes us from the kingdom of God. And Christ compares that to entering of a camel through the eye of the needle. In today's gospel, we see why Christ would be so worried about people who were possessed by their possessions, because he had come to elevate us from one level to another, and he does not find us on the level from which we were to be elevated. In the Old Testament, the relationship with God was through sacrifices and prayers and incense, and coming through the temple where the presence of God was. Christ came to find his people in an authentic relationship with the Father, in the house of the Father, so that he can elevate them into a personal relationship with him. But unfortunately, he finds them elsewhere. He finds them way low below where he was expecting them to be. They had turned the temple into a place of money changers and trading and buying and selling, instead of a place of prayer, instead of a place where they were coming to worship God, instead of a place where they coming to
confess their sins, and bring sacrifices for their sins. Christ comes and finds his people completely lost. And what's most disheartening, that he finds the temple empty from the presence of God. And that's why he gets upset and he says, "You have turned my father's house into a den of thieves." Because in one place, there cannot be God and thieves at the same time. In one place, from one same place, he teaches his disciples, there cannot come a sweet water and a bitter water. The source decides what kind of water will come out. And at this time, on this day, when he comes to Jerusalem with his disciples and his mother and his cousins and his brothers from Joseph's previous marriages, he finds the temple empty of the presence of God and full of thieves and money changers and those who were buying and selling oxen and sheep. I said that he made a paradigm shift by telling them to destroy the temple and he will rebuild it in 3 days. The temple had lost its meaning. The temple that had been built in 46 years had served its purpose, but also failed to serve its purpose. Because what it was built for was not being used for anymore. And Christ had to shift us Christians to a different dimension, to the temple of his body. And the disciples remembered much later that although the Pharisees and the priests were amazed how he's going to build the temple that had been built in 46 years, he was not talking about the stones and mortar. He was talking about his own body. And that's what the resurrection means. And that's who we are, the people of resurrection, the people of the body of Christ. We are the body of Christ. And he has resurrected us from the shadow of death. And we are the temple of God. But we should not be too proud of ourselves. We should not be too amazed about ourselves. We too are human. We too are not very different from those Jews who were buying and selling things in the temple. We also can replace Christ in our midst with other things. We also sometimes confuse and misunderstand what the temple of God is. We also disrespect members of the body of Christ, one another, while we are paying our respects to the stone and mortar. We too also sometimes give the temple of our heart that belongs to Christ to other things. Macarius, the saint from the 4th, 5th century, says that the human heart is but a small vessel, and in it are scorpions and snakes and all kinds of awful things. But in it also is God. Are we quite sure that we have left space for God in that small vessel of our heart? Are we sure that if Christ comes today, we'll find the temple of God with the presence of God in it? Or he will say to us that he does not know us, that we do not belong to him,
because he did not belong with us when it was time for us to call him into our hearts. So like the early Christians, who after the resurrection were expecting for the coming of the Holy Spirit, let us also say, come, Holy Spirit. Come very quick, so that the fire of God will cleanse the temple of God. The temple that is the temple of our hearts. The temple that is the body of Christ, that is the community that comes together every time for every liturgical occasion. Let us bring our hearts to the altar of God. Let us go to one another and show love and respect instead of ignorance and disrespect. Because God is in us and God is amongst us and God is present in this space where we serve the liturgy. May the Lord bless you and strengthen you to keep the temple of His presence, your hearts clean. In these days of distress and stressfulness, so that we do not fall into despair, but we are encouraged and strengthened by the hope of the resurrection, now and forever. Amen. Thank you, Domenica. Christos Anesti. Domenica, thank you. We'll see you Sunday. See you soon.